Εμείς από τον κύριο Πλεύρη δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι άλλο πέρα από τα συχνά επιχειρήματα που κάθε φορά επικαλείται η κυβέρνηση και ο ίδιος, ότι θα κάνει προκηρύξεις, ότι θα πάρει τους 4.000 νοσηλευτικό προσωπικό, και αναγνώρισε ότι όντως το σύστημα υγείας και υγειονομική είμαστε στα όρια της εξάντλησής μας. Αλλά πέρα από τα ευχολόγια, κάτι άλλο πρακτικά τα τελευταία χρόνια στο σύστημα υγείας σαν ενίσχυση όχι μόνο δεν έχουμε δει, αλλά είμαστε και σε χειρότερη θέση από τότε που ξεκίνησε η πανδημία COVID. Ήδη εμείς στον κύριο Πλεύρη θέσαμε ότι πλέον και ακόμα και οι 4.000 προσλήψεις να γίνουν, δεν μιλάμε για επιπλέον προσωπικό, αλλά για αλλαγή των εργασιακών σχέσεων ενός μικρού μόνο μέρους εργαζομένων που ενίσχυσε το σύστημα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια. Και δεν έχει να κάνει, και δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη. Δηλαδή οι 4.000 νοσηλευτές, γιατροί κλπ. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Κρήτη. Σε αυτή την προκήρυξη, γιατί κάποιος θα πει ότι μα 4.000 στην Κρήτη πανηγύρια. Ναι, ακριβώς, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Είναι για όλη την Ελλάδα, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ υπηρετούν πάνω από 160 άνθρωποι που είναι συμβασιούχοι. Η κατανομή των θέσεων όταν αυτές προκηρυχθούν είναι μόνο για 115 εργαζόμενους. Mm-hmm. Άρα θα είμαστε και μείω λιγότερους από όσους ήδη υπηρετούν. Ακούγαμε πριν από λίγο από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μανουσάκη, και από τον Άγιο Νικόλαο, ότι για την Κρήτη στατιστικά οι κενές οργανικές θέσεις για τα νοσοκομεία του νησιού είναι μέσος όρος στο 65%. Γιατί ο κύριος Πλεύρης έκανε την αναφορά ότι, ξέρετε, αυτό που μου λέτε, ότι ξέρετε είσαστε λιγότεροι, ότι δεν βγαίνουν οι άδειες, δεν βγαίνουν τα ρεπό κλπ. Αυτό δεν τα ακούω από τα νοσοκομεία της υπόλοιπης χώρας. Και λέει ο κύριος Μανουσάκης, είναι κατανόητο το πώς οι οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες σε ένα ποσοστό 95% και πάνω στα νοσοκομεία, ας πούμε, υπηρετικός κορμός της χώρας. Αλλά εδώ στην Κρήτη είμαστε μόνο στο 65%. Κυρία Λουγεράκη, ο κύριος Πλεύρης και γενικότερα οι υπουργοί θέλουν να αποκρύπτουν την πραγματική εικόνα και στα νοσοκομεία της Κρήτης και βεβαίως και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας λείπουν πάνω από 30.000 άτομα υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Άρα εδώ μιλάμε ότι είναι ένα πανελλαδικό θέμα που βέβαια συνισιώτηκε η χώρα, συνισιώτηκε η Ελλάδα, όπως στην Κρήτη και σε άλλα νησιά. Το ποσοστό, αν θέλετε, κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων είναι πολύ πιο μικρό από την υπηρετική Ελλάδα. Αλλά συνολικά έχουμε σοβαρά προβλήματα σαν χώρα στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή στις προκηρύξεις μόνιμων θέσεων. Το δεύτερο που αναφέραμε είναι ότι εδώ θα πρέπει όντως τα χρόνια αιτήματα που έχουμε, τη ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, τη αύξηση των μισθών μας, πρέπει άμεσα να μπουν στο τραπέζι. Ξέρετε τι είπε στον Ιατρικό Σύλλογο και στην ημέρα που έκανε, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε σχέση και με τη φορολογία και τις αυξήσεις των μισθών, γιατί δεν μας επιτρέπει το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή εδώ μας κοροϊδεύουν. Λες και είναι υπουργοί διαφορετικών κυβερνήσεων και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Ταϊκούρας. Εδώ την ίδια ώρα που δεν έχουν να μας δώσουν εμάς χρήματα να μας εντάξουν στα βαρέα και ανθυγινά και στον υπόλοιπο λαό, βρίσκουν χρήματα να δώσουν για στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, βρίσκουν χρήματα να δώσουν για φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις, και το πολύ πολύ στον ελληνικό λαό δίνουν κάποια επιδόματα, πότε για τη ΔΕΗ, πότε για το πετρέλαιο. Γι' αυτό εμείς ήμασταν και προχτές κινητοποιημένοι έξω από την πύλη του νοσοκομείου, mm-hmm. και θα βρεθούμε και τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα σε διαρκείς κινητοποιήσεις, κυρία Δουλγεράκη. Γιατί αυτή τη στιγμή, εν μέσω καλοκαιριού, με την αύξηση, αν θέλετε, των κρουσμάτων COVID, με την αύξηση των κρουσμάτων Από τι πιέζεται τελικά το σύστημα αυτή την ώρα, από αυξανόμενα περιστατικά COVID, κλινικές COVID που γεμίζουν, ή αν θέλετε από εκείνα τα άλλα περιστατικά που έλεγε και ο Υπουργός, δηλαδή τα non-COVID περιστατικά που τώρα δείχνει πραγματικά να υφίσταται μια παραπάνω πίεση το σύστημα υγείας, ή και τα δύο μαζί? Να σας πω και ένα τρίτο στοιχείο, και από την αύξηση του τουριστικού πληθυσμού στο νησί μας, που αυτή τη στιγμή και τα περιστατικά COVID και τα μη COVID συσσωρεύονται καθημερινά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ήδη έχουμε μια κλινική COVID που αυξάνεται αυθεντικά κάθε μέρα ο αριθμός που νοσηλεύεται. Έχουμε περιστατικά μη COVID που συνεχώς οι κλινικές είναι πλέον γεμάτες. Έχουμε ράτσα, κυρία Δουργεράκη, συνεχίζουμε και έχουμε ράτσα σε πολλές κλινικές ή να υπάρχει, αν
θέλετε, διασπορά κρεβατιών κλινικών σε άλλες κλινικές, γιατί δεν υπαρκούν πλέον τα κρεβάτια, και ταυτόχρονα έχουμε ένα εξαντλημένο προσωπικό που καλείται να καλύψει πάνω από τις δυνάμεις του τέτοιου είδους καταστάσεις. Όταν οφείλονται μόνο σε ένα νοσηλευτικό τμήμα πάνω από 250 μέρες ρεπό, όχι ρεπό και αργίες, και υπάρχουν άδειες πάνω από 35.000 ημέρες μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό, καταλαβαίνει κανένας ότι εδώ δουλεύει προσωπικό με παράνομα ωράρια, με εξατατικά ωράρια, που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε ο ίδιος ο εισαγγελέας να παρεύει ακριβώς για να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων και των ασθενών. Εντάξει, εσείς μπορεί να το λέτε δημόσια για να το ακούσει κάποιος, αλλά νομίζω ότι έχετε τη δύναμη και ως σωματείο να ζητήσετε εσείς την παρέμβαση του εισαγγελέα, κύριε Βρυσαλή. Μην το λέτε πάρα πολύ απλά έτσι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και ταυτόχρονα βεβαίως δυστυχώς δεν έχει δοθεί καμιά λύση. Και γι' αυτό, επειδή γνωρίζουμε ότι η λύση βρίσκεται στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας από τη μία και της πίεσης που ασκούμε εμείς εργαζόμενοι από την άλλη, γι' αυτό κιόλας πρέπει να δυναμώσει αυτή η φωνή της διεκδίκησης, όχι μόνο από τους υγειονομικούς που δουλεύουμε, αλλά και από τον υπόλοιπο λαό μας, για να έχει παροχές υγείας που να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του. Όχι να περιμένει 2 και 3 χρόνια για να χειρουργήσει. Όχι με μαθηματική ακρίβεια να αυξάνονται τα χειρουργεία που περιμένει ο κόσμος, και την ίδια ώρα η απάντηση του Υπουργείου είναι να πληρώσεις το απόγευμα για να κάνεις το χειρουργείο σου, ή να πληρώσεις για να βρεις κάποιο γιατρό. Μάλιστα, περί ιδιωτικοποίησης.